σας, ότι η κυρία Τουλουπάκη εξελέγει με 11 και ξανά εξελέγει με 8-3, που σημαίνει ότι έκανε καλά τη δουλειά της, και ακόμα ότι αυτή και η Ζαμανίκα ήταν η αιτία που ο κύριος Γιάννος Παπαντονίου, που το εύχομαι, το τεκμήριο της αθωότητας του αν δικαστεί να ισχύσει, αλλά επί 13,5 χρόνια ήταν στο αρχείο, ξέρετε, η απόφασή του, ελαιοποίου, και όταν ο Ζωσεράν έλεγε επί 13,5 χρόνια ότι τον δωροδοκούσα, έκανε το αυτονόητο αυτές οι δύο δικαστήνες και στείλαν έναν ανακριτή, και όταν βρεθήκαν οι 5 λογαριασμοί και ένα αδικαιολόγητο ποσοστό στη γυναίκα του, αυτοί που έλεγαν για σκευωρίες και για ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής εσιώπησαν. Δεν βρέθηκε ούτε ένας να τον στηρίξει. Τα λέω αυτά γιατί αυτή τη στιγμή είναι κατάντια, και τελειώνω, να βλέπω να στοιχίζεται ένα κόμμα που κατά τη γνώμη μου έχει προσφέρει. Να στοιχίζεται πίσω από έναν κύριο Φρουζή, ο οποίος με απίστευτη, έτσι, να μην χρησιμοποιήσω εκφράσεις, είπε ότι μου πρότεινε η κυρία Τουλουπάκη να γίνω προστατευόμενος μάρτυρας, ενώ 3 μήνες πριν ήδη ήταν κατηγορούμενος. Και όταν το ρωτήσανε μέσα στην προανακριτική, πόσα άτομα, τελειώνω, πόσα άτομα ήταν όταν σε έκανε αυτή την πρόταση, μουρμούριζε. Ήταν 7 άτομα μπροστά, και προφανώς η Τουλουπάκη έκανε τη δουλειά της. Προσπάθει, γίνεται μια γιγάντια, αυτή τη στιγμή προσπάθεια να απαξιωθεί μια δικαστήνα που το μόνο που κάνει είναι ότι κάνει καλά τη δουλειά. Κύριε Κόνσερα, έβαλε το θέμα της κατάθεσης Φρουζή, ο οποίος είπε ότι πιέστηκε για να δείξει 10 πολιτικά πρόσωπα. Είπατε κάτι για τον κύριο Στουρνάρα. Και άλλα πολλά, επειδή δεν έχετε χρόνο. Όχι, επειδή είμαι μέλος προανακριτικής επιτροπής. Επειδή είμαι μέλος προανακριτικής επιτροπής και δεν με δεσμεύει το καθήκον μυστικότητας που έχουμε, το ξέρει ο κύριος Παπαχριστόπουλος, δεν μπορώ εγώ να αναφερθώ στο τι έχει πει ο κύριος Φρουζής εντός επιτροπής. Το σημαντικό είναι ότι προχωράνε οι διαδικασίες και θα έχουμε μια διαρρήξη. Όπως πρέπει να γίνει από τον νόμο και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Θα έχουμε πόρισμα. Θα το κρίνει η Επιτροπή, σας ξαναλέω. Όχι πόρισματα, πόρισμα. Θα το κρίνει η Επιτροπή, η οποία θα δράσει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχει εκ του νόμου, του συντάγματος, του κανονισμού της Βουλής και του κώδικα ποινικής δικονομίας. Πότε το βλέπετε αλήθεια, μιας και το αναφέραμε. Ο χρονικός ορίζοντας που είχαμε εξ αρχής μετά την απόφαση περί σύστασης της προανακριτικής επιτροπής ήταν στο δίμηνο. Από εκεί πέρα εργασίες, ξέρετε ότι καθυστερήσανε τον πρώτο μήνα περίπου λόγω διαδικαστικών και δικονομικών προβλημάτων με ευθύνη της πλευράς των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ. Το θετικό, εγώ θα κρατήσω αυτό το θετικό, είναι ότι προχωράει οι διαδικασίες της. Και αν προχωρήσουν οι διαδικασίες με τρόπο συνταγματικά και νομικά ορθό, θα έχουμε ένα πόρισμα το οποίο θα καλύπτει. Αλλά θέλω να κάνω. Ο κ. Παπαδοστόπουλος είπε πάρα πολλά και θέλουμε τις απαντήσεις. Σας ξαναλέω όμως για το θέμα, το αντιλαμβάνεται ο κ. Παπαδοστόπουλος αυτό που λέω, ότι ένα μέλος προανακριτικής επιτροπής δεσμεύεται από τον κώδικα ποινικής δικονομίας με το καθήκον μυστικότητας της διαδικασίας. Γιατί κάνουμε προανακριτική διαδικασία και δεν είναι σωστό να πάρω θέση για ένα θέμα που αφορά. Ο κ. Παπαδοστόπουλος είναι εκτός προανακριτικής, μπορεί να λέει ότι θέλει. Αν έχει ακούσει ο ίδιος τον κύριο Φρούζη, εξ όσων γνωρίζω δεν ήσασταν μέσα. Όχι ότι θέλω, ακούστε με λίγο. Όχι ότι θέλω. Απαντάω στα δημοσιεύματα και τις διαρροές. Να μην απαντήσω. Και μιλάω με γεγονότα. Επειδή λοιπόν εγώ θέλω να είμαι θεσμικά σωστός και προς το ρόλο που έχουμε στην Επιτροπή και προς το σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας όλων των εμπλεκόμενων, θα σας λέω ότι η Επιτροπή προχωράει τις διαδικασίες με έναν θετικό. Μισό λεπτάκι. Τελειώστε, να τελειώσω. Τελειώστε. Είπατε για τον κύριο Στουρνάρα προηγουμένως δύο πράγματα. Ένα αφορά την Οβάρτη, το δεύτερο αφορά την οικονομική πορεία της χώρας. Δεν υπάρχει σκάνδαλο. Αυτό το είπε ο κύριο Στουρνάρα. Χτες το βράδυ μίλησε για ανοιχτή σκευωρία και αποδείχθηκε, είπε. Επειδή ελέγχεται αυτή τη στιγμή το τι γίνεται, σας ξαναλέω για τρίτη φορά. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω για αυτό το θέμα. Δεν έχετε άποψη αν υπήρξε σκάνδαλο. Αν υπήρξε σκάνδαλο Οβάρτη στο σύνολό του, σαν θέμα που αφορά γιατρούς, οι οποίοι μπορεί να ήταν σε ένα παιχνίδι συνεργασίας με φαρμακευτικές εταιρείες, είναι πολύ πιθανό να υπήρχε. Αυτό όμως, κυρία Κασιμάτη, το ελέγχει η τακτική ποινική δικαιοσύνη. Και αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, πρέπει να περιμένουμε και από την τακτική πολιτική δικαιοσύνη που ελέγχει το σκάνδαλο στη διάστασή του την ιατρική και σε επίπεδο μη πολιτικό, να κάνει τώρα τα 10 πολιτικά μας πρόσωπα που ενεπλάκησαν την προηγούμενη φορά, αποδείχθηκαν για τους 7 από τους 10, να πούμε αυτά που ισχύουν αυτή τη στιγμή, ότι οι άνθρωποι πήγαν στο αρχείο. Γι' αυτό δεν έχω ακούσει κάτι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, όταν υπήρξε για τον κύριο Πικράμενο, ας πούμε, μια λογική ότι ήταν και βγήκε ένα βίντεο που δεν υπήρχε. Και θέλω να κάνω και ένα δεύτερο σχόλιο, γιατί ο κύριος Στουρνάρας, και κλείνω με αυτό, αναφέρθηκε και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία είναι το κρίσιμο, το οποίο αφορά τον Έλληνα πολίτη στην καθημερινότητά του. Βλέπετε, κυρία Κασιμάτη και κύριε Σιαφάκα, ότι μετά από πολλά χρόνια μια κυβέρνηση αρχίζει και υλοποιεί σε σύντομο χρονικό διάστημα όσα είχε πει στον ελληνικό λαό προεκλογικά. Δηλαδή, μείωση φορολογίας, μείωση ασφαλιστικών εισφορών,
κατάργηση των capital controls, μείωση του ένφια και προχωράει βήμα-βήμα σε μια διαδικασία που θα δώσει χώρο στην ελληνική οικονομία, στον Έλληνα πολίτη, ο οποίος δυστυχώς αφεμάχθηκε 5 χρόνια από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία φορολόγησε κατά συνείδησή της τη μεσαία τάξη και το έχει δηλώσει. Δεν είπε τέτοια πράγματα ο Σταϊκούρας, συνάδελφε. Άλλα είπε. Ο Σταϊκούρας δεν είπε τέτοια πράγματα που λέτε. Δεν τόλμησε να πει ότι παρέλαβε καμένη γη. Επειδή πηγαίνει η οικονομία από το καλό στο καλύτερο, και ο κόσμος το βλέπει αυτό, με σταθερά βήματα, προσπαθεί όπου βρίσκει ευκαιρία να δημιουργεί βαβούρα, να δημιουργεί θόρυβο για να μην βλέπει ο κόσμος στα θερικά μέτρα. Τελειώνω. Καταρχήν, μια απάντηση, όταν το δεκαετές ομόλογο έφτασε 23,9, έτσι να το μάθει ο συνάδελφος, είναι ο ορισμός της λελεατημένης και χρεοκοπημένης χώρας. Και το παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,8 και κατέβηκε κι άλλο, οφείλω 1,4. Να το ομολογήσω. Πάμε, αυτό είναι απάντηση στο τι παρέλαβε. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Τι παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015? Ξαναλέω, φτάσατε την ανεργία. Ακούστε με λίγο, στο 28. 100 δις στο 28 ήταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα τσακάλια της αγοράς, κύριε Σιαφάκα, τη φτάσανε στο 28 την ανεργία, όταν ο μέσος όρος ήταν στο 5 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φεύγω όμως από 60% εκεί. 60% στους νέους. Φεύγω, βέβαια. Φεύγω από εκεί και θέλω να πάω στο εξής. Για να υπάρχει λοιπόν ηθική αυτουργία του Παπαγγελόπουλου, πριν υπάρχει και φυσική, ξέρετε. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε από το κάδρο, το γιατί το ξέρουμε όλοι, γιατί η γελιοποίηση ήταν επί θύρας, βρήκανε τον Παπαγγελόπουλο να στήσουν αυτή την ιστορία για την περιστημένη της ιστορίας. Και μετά πέσανε στην Τουλουπάκη. Βιώνε δύο πορίσματα για την Τουλουπάκη και ο Άριος Πάγος, ο οποίος στην ουσία, με την άποψή του από τις 8, προσέξτε, εδώ και ένα μήνα, δεν βρήκε κάτι λάθος στον τρόπο που χειρίζεται η κυρία Τουλουπάκη αυτή την ιστορία. Θέλω όμως να πω το εξής και να τελειώνω. Ήταν το μεγαλύτερο δώρο που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς στο ΣΥΡΙΖΑ όταν είπε δύο ονόματα. Δεν διανοήθηκε όμως κανένας από εμάς να τα βάλει με τους εισαγγελείς ή κάποιους άλλους, γιατί ο νόμος λέει αμελητή, και αυτό θέλω να ακουστεί, αμελητή. Όταν υπάρχει όνομα πολιτικού σε διερεύνηση σκανδάλου, πάει στη Βουλή. Και θέλω εδώ να πω το εξής και τελειώνω. Οι προστατευόμενοι μάρτυρες που τόσο πολύ χτυπιώνται και τους λένε κουκουλοφόρους, αναξιόπιστους κλπ. Τι πρόβλημα έχετε? Μπορείτε να καταργήσετε αυτό το θεσμό? Έχετε 158 βουλευτές. Κάντε το. Σας προκαλώ. Δεν το κάνετε γιατί υποκρίνεστε. Γιατί υποκρίνεστε? Διότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες ήταν η αιτία που σε όλο τον κόσμο, είτε λέγεται Ντραγκέτα, είτε Κόζα Νόστρα, είτε Μαφία, είτε Κου Κλουξ Κλάν, έχουν διελευκάνει αυτοί που βρισκόσανε σε χαντάκια. Οι ίδιοι αυτοί προστατευόμενοι μάρτυρες, να τελειώσω. Αφήστε με να τελειώσω. Αυτά που ερευνάνε, να απαντήσει ο κύριος Κότσιρας και πρέπει να κλείσουμε. Το Δεκέμβριο του 2014, την ενίσχυση του προστατευόμενου μάρτυρα την ψηφίσανε 3. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν υπουργός, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και ο κύριος Τουρνάρας. Τα λέω αυτά γιατί η υποκρισία έχει κοντά ποντάρια και ξαναθυμηθείτε ότι αυτό θα τους γυρίσει μπούμερα. Κύριε Παπαχριστόπουλε, σας δώσαμε όλο το χρόνο. Παρακαλώ. Να κλείσουμε με μία κουβέντα από εσάς, κύριε Κότσιρα. Κοιτάξτε, ξαναλέω. Να βάλω και ένα ερώτημα. Ναι, όχι, πει, δεν έχουμε χρόνο να βάλουμε ερώτημα. Είχε πει ο κύριος Παπαγγελόπουλος στο πρώτο πρόγραμμα ότι θα ήθελε πάρα πολύ να βρεθεί κατά αντιπαράσταση με Σαμαρά, ξαναλέω, είναι, με Ράικου. Επειδή είναι. Δεν μπορεί. Επειδή, κύριε Σαφαγά, λοιπόν, είναι δικονομικά. Εγώ αυτό μπορώ να πω. Δεν μπορώ να θέσω δικονομικά ζητήματα που θα εξετάζει η Επιτροπή. Γιατί όχι να κάνουμε αυτά που κοροϊδεύουμε. Πάμε να κλείσουμε με την τοποθέτησή σας. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η χώρα σιγά σιγά μπαίνει σε μια τροχιά, η οποία είναι μια τροχιά ανόδου, ανάπτυξης, σταθερότητας, ασφάλειας, τάξης. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν, όσο θεσμικά και να συμπεριφερόμαστε και ευγενικά, να χαλάσει μια κατάσταση η οποία ο ελληνικός λαός βλέπει ότι μπαίνει σε έναν ορθό δρόμο. Το να δημιουργούμε θόρυβο για το θόρυβο, ξέρετε, ο κόσμος το κουράστηκε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο προσπαθεί να επανέλθει σε λογικές ακτιβισμού για τον ακτιβισμό, κουράζει και τον κόσμο. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή βαρέθηκε να βλέπει τη φωνή για τη φωνή. Θέλει έργα. Θέλει να γίνει μια κανονική χώρα σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. Το αντιλαμβάνεστε και όσοι κυκλοφορούμε, λοιπόν, στην κοινωνία. Και βλέπετε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η χώρα είναι θα να δίνουμε ασυλία στο Φρουζή να πάρει το 1,800 που ήταν καταργημένο. Όχι, όχι, να το πούμε αυτό. Και να δίνουμε ασυλία σε όλους τους τραπεζίτες που κατέθεσαν τη χώρα. Για όνομα του Θεού. Αυτή είναι η κανονικότητα. Κατέθεσε για πρώτη φορά ο Φρουζή μετά από 4 χρόνια. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια. Εμείς πρέπει με βήματα.